Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Γιώργο. Γιατί είσαι τόσο ανήσυχος, επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ? Έχουμε θέμα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ, τι έχει να κάνει αυτό? Έχουμε θέμα γιατί αυτό το νέο project που ξεκίνησε φέτος το καλοκαίρι σε ευρεία κλίμακα, γιατί αν ήταν σε περιορισμένη ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δείχνει να μην γίνεται πολύ αποδεκτό εύκολα από τον κόσμο. Γιατί? Δηλαδή ο κόσμος δεν δίνει πίστοση χρόνου, την απαιτούμενη πίστοση χρόνου και στην ομάδα και στη διοίκηση και κυρίως στον κύριο Σαββίδη για να το υλοποιήσει. Ξέρεις, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Είναι πολύ δύσκολο να δημιουργείς ομάδα με προοπτική και ταυτόχρονα να κάνεις και πρωταθλητισμό. Ξέρεις που είναι κάτι, Κωνσταντίνε, το πρόβλημα αυτό που υπάρχει τώρα, αυτό που περιέγραψες, και ξέρεις που το εντοπίζω εγώ? Φταίει 100% ο Μπότο. Όχι για τις επιλογές που έκανε, καμία σχέση. Φταίει ο Μπότο γιατί αυτό εδώ δεν το, που περιγράφεις, που περιέγραψες πάρα πολύ καλά, δεν το επικοινώνησε στον κόσμο. Τι εννοώ? Έδωσε μία συνέντευξη, προτίμησε να δώσει μία συνέντευξη στο Open μία ώρα και κάτι, γιατί έβγαλα τον Γρηγόρη τον Ατρίδη που του πήρε τη συνέντευξη εδώ στο Μακεδονία Παλάς, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης και έπαιξαν 10 λεπτά, οπότε έπαιξαν μερικά από αυτά που είπε. Και δεύτερον, προτίμησε να μαζέψει τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, να τους πει τι και πώς, και να προσπαθήσουν αυτοί με τον τρόπο τους να επικοινωνήσουν κάποια πράγματα που τους είπε αυτός ότι σκέφτεται να κάνει στον ΠΑΟΚ κτλ. Κτλ. Δεν το επικοινώνησε με συνέντευξη τύπου κανονικά να το μοιράσει στον κόσμο σωστά. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει... Έχεις δίκιο σε αυτό, ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει τον Μπότο ή τον Λουτσέσκου γενικότερα ή τον Γκαγκάτσι ή τον Μπανάκα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει τον ιδιοκτήτη. Είναι καθαρά θέμα επικοινωνίας. Ο ιδιοκτήτης από τότε που έφυγε εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει μιλήσει καθόλου στον κόσμο, με αποτέλεσμα ένα κομμάτι του κόσμου να δυσανασχετεί πάρα πολύ. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εάν την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ δεν περάσει, να υπάρχουν αντιδράσεις. Ελπίζω ότι οι αντιδράσεις αυτές, από ό,τι ακούω και μαθαίνω, να είναι σε επίπεδο να υπάρχει λογική. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι σε λογικά πλαίσια οι αντιδράσεις. Γιατί τη στιγμή που δεν βγαίνει ο ιδιοκτήτης να ξεκινήσει για ποιο λόγο αυτό που βλέπουμε όλοι, ότι η ομάδα κάθε χρόνο πηγαίνει και λίγο πιο στα χαμηλά, πιο στα χαμηλά, πιο στα χαμηλά, για ποιο λόγο γίνεται, ένας υποθέτει ό,τι θέλει. Επίσης, για ποιο λόγο ο ιδιοκτήτης δεν έρχεται εδώ και 2,5 χρόνια στην ομάδα, στην πόλη, στη χώρα? Ένας μπορεί να υποθέτει και να λέει ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά επειδή είναι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, δεν είναι πρόεδρος σε μια μικρή ομάδα, αλλά σε μια μεγάλη, οφείλει να μιλήσει. Και αν δεν θέλει να πει για ποιο λόγο δεν έρχεται, οφείλει να πει 2-3 άλλα. Να πει για ποιο λόγο ζητάει πίστοση χρόνου. Να πει, ας πούμε, θέλω να κάνω οικονομία και τη σκοπεύω να κάνω γήπεδο, και δεν μπορώ, παιδιά, ταυτόχρονα γήπεδο και πρωταθλητισμό. Να πει ότι θέλω, ή να πει ότι θέλω να κάνω μια ομάδα με νέους παίκτες διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε, δώστε μου χρόνο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ανταποκριθεί σε αυτό απέναντι στον ευεργέτη του ΠΑΟΚ που άλλαξε το ρου της ιστορίας του συλλόγου. Όταν όμως ένα κομμάτι του κόσμου, γιατί δεν συμφωνούν όλοι με αυτό, υπάρχουν και οι πάρα πολλοί λογικοί που λέει, ας μην είμαστε αχάριστοι, ο άνθρωπος αυτός έχει βάλει 50, πήραμε τίτλους, πέρσι δεν πήραμε τίτλο, αλλά σε μια άσχημη χρονιά πήγαμε καλά στην Ευρώπη κτλ. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι πιο extreme, το οποίο βάζει τα πράγματα σε μια άλλη βάση και ζητάει, όχι εξηγήσεις, αλλά ζητάει να του πει ο ιδιοκτήτης τι ακριβώς συμβαίνει.
και δεν μπορώ εγώ προσωπικά σαν Πανάκας να τους κακολογήσω γι' αυτό ή να τους πω ότι έχουν άδικο. Ναι, βέβαια, βέβαια, συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, γιατί και λείπει και δεν μιλάει. Δηλαδή διαβάζει ο Παοξής ότι μίλησε προχθές με το Skype στην ομάδα και είπε στους παίκτες ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα και περιμένει να πάρει μια χαρά από τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραίο, το διαβάζουμε. Δεν μπορεί να δώσει μια τέτοια και απέναντι στον κόσμο να βάλει πέντε πράγματα κάτω. Όχι ο Μπότο, όχι ο υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης, αυτός που χαράσει το αύριο και πληρώνει το σήμερα. Δεν είμαι υπέρ των ακραίων αντιδράσεων, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαμαρτυρία. Ο ΠΑΟΚ που έπαιξε στη Λεύσκη απογοήτευσε απίστευτα. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Δεν είναι να πεις ότι κάπως αυτό εκείνο το άλλο να το συγκαλύψεις. Χρειάζεται, αυτή είναι μια νέα ομάδα, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος, πιστεύουμε, από αυτό που βλέπουμε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυτή η ομάδα θα χρειαστεί χρόνο. Ναι, τα παιδιά ξέρουν μπάλα, αλλά χρειάζεται χρόνος για να αποδώσει αυτό το πράγμα. Υπομονή υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο το ερώτημα. Και αν το γήπεδο είναι ο καθρέφτης του τι συμβαίνει πίσω από αυτό που δεν βλέπουμε, αυτό που είδαμε δεν άρεσε. Ναι. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει, θα πολεμήσει την Πέμπτη όσο μπορεί. Καινούργοι, παλιοί, νέοι, με κόσμο, με χωρίς κόσμο. Εγώ και εσύ να παίξουμε μέσα. Δεν είναι, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει. Θα προσπαθήσει. Το θέμα είναι, μπορεί. Ξέρεις Γιώργο, έγραψα και ένα post. Πιστεύω ότι από αυτό με πήρα την αμίωση στην εκπομπή. Τα προηγούμενα χρόνια, τα πιο παλιά, εμείς είμαστε πιο μεγάλη σε ηλικία, ο ΠΑΟΚ ήταν διαφορετικός. Ακολουθούσε την ομάδα, είτε έπαιζα εγώ και εσύ μέσα, είτε έπαιζε μέσα, ας πούμε, ρε παιδί μου, ένας μεγάλος παίκτης. Ναι. Να μην λέμε τώρα ονόματα. Ναι. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί τότε και να ζητούσες από αυτούς που είχαν τον ΠΑΟΚ να κάνουν, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Τώρα ο κόσμος ζητάει, γιατί αυτός μπορεί. Αλλά δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει, έχει τους λόγους του. Να μας τους πει τους λόγους. Δεν υπάρχει υπαοξή, πιστεύω εγώ, με σώα στα σφρένας που να μην του δώσει αυτό που θα μας ζητήσει. Αλλά να το ζητήσει, ρε παιδί μου, να το πει. Παιδιά, θα φτιάξω γήπεδο σε 3 χρόνια, θα μου στοιχήσει 100 και πρέπει να κάνω δρακόντια οικονομία. Μα θα το πούμε όλοι μαζί, μαζί σου πρόεδρε, πέμπτος ο ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Όχι τελευταίος, αλλά τέταρτος, πέμπτος, τρίτος. Κάνει οικονομία, φτιάξε νέο project, μαζί σου, προχώρα. Να μας το βάλει όμως σε μία βάση, να πάρει και αυτός μια μικρή δέσμευση. Θα κάνω γήπεδο. Είναι μία δέσμευση. Ναι. Θα κάνω νέα ομάδα που θα τρίβετε τα μάτια σας. Είναι μια δέσμευση και θα κριθεί στο μέλλον από τον κόσμο γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Γιάννης Αβίδης είναι επιχειρηματίας και τον ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι θα το ακούσει αυτό το οποίο του ζητάει ο κόσμος. Και αυτοί που τον πιστεύουμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ όπως εγώ και είμαστε κατά των αντιδράσεων. Και οι άλλοι που είναι λίγο πιο διαφορετικοί, πιο extreme, πιο αγρίμια, πιο μαχήμια από μας και ζητάνε τώρα εξηγήσεις. Όλοι μαζί θέλουμε να τον ακούσουμε. Δεν τον έχουμε, δεν τον βλέπουμε, μα και δεν τον ακούμε. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να σημαίνει αυτό ότι ο κόσμος είναι αγνώμονας και δεν. Βλέπει όμως τις άλλες ομάδες να ενισχύονται. Οι άλλοι να κάνουν γήπεδο, οι άλλοι να ενισχύονται. Η φετινή χρονιά είναι κομβική. Η δεύτερη ομάδα βγαίνει στα προκριματικά για να πάει στους ομίλους. Αυτό που θέλαμε. Ο ΠΑΟΚ δεν συνάδει σε αυτό το δρόμο. Πάει σε έναν άλλο δρόμο. Ποιος θα μας τον πει το δρόμο? Ο Μπότο, μα ο Μπότο είναι σήμερα, αύριο μπορεί να φύγει. Ναι, αλλά το... Εμείς το θέλουμε να το ακούσουμε αυτό από τον ιδιοκτήτη. Εσύ πρα... Λένε, γιατί μιλάμε, η πόλη είναι μικρή, ότι ίσως γίνει να μιλήσει αν αποκλειστούμε και αν περάσουμε θα συνεχίσουμε. Όχι ρε παιδιά. Θέλουμε να μπουν τα πράγματα ούτως ώστε να μην αυτοσχεδιάζουμε.
Ας μην πει για ποιο λόγο, γιατί έχει τους λόγους που δεν έρχεται. Ας μην τους πει αφού δεν θέλει, αλλά ας μας μιλήσει για την ομάδα. Αυτή είναι η ένσταση. Περάσουμε, δεν περάσουμε. Καλά, άμα δεν περάσουμε, που εγώ, αν θέλεις τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα αυτή. Ήμασταν πολύ άτυχοι που πέσαμε σε τόσο καλή, καλά δομημένη ομάδα. Είναι η ίδια με πέρσι, είναι γρήγορη ομάδα, δεν μας ταιριάζει αυτή η ομάδα. Μακάρι να περάσουμε. Μακάρι. Αν δεν περάσουμε, τι γίνεται? Θα σφίξει κι άλλο η ζώνη. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει κανέναν, θα πάμε έτσι. Μα αυτό θα φέρει πιο πολύ γκρίνια. Θα έρθουμε πάρα πολύ πίσω στη βαθμολογία ξανά της UEFA. Θα παίζουμε στο μέλλον με μεγαθύρια. Έχει επιπτώσεις. Καλά, δεν θα διαλυθούμε σαν σύλλογος. Δεν θα διαλυθούμε. Δεν είναι ο παλιός ο Αμάν, το παίζαμε κορώνα γράμματα. Αλλά θα έρθουμε πίσω. Μα μόνοι μας όμως φτάσαμε ως εδώ. Δεν θα σταθώ στα ονόματα αυτή, ο Λουτσέσκου, ο Μπότο, οι καινούργοι, οι παλιοί, ο Μπίσεσβαλ, οι γέροι, οι νέοι, αυτό. Δεν είναι αυτά, είναι επιμέρους. Το θέμα είναι το πλάνο. Ποιο είναι το πλάνο και πώς προχωράμε σε αυτό το πλάνο και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πλάνο και πόσο κόσμος μπορεί να το περιμένει αυτό το πλάνο. Δεν θέλω να μου το γράψει ο Ζαγόρας και ο Βασιλόπουλος και ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ή ο Ατρίδης. Δεν θέλω. Θέλω να τα ακούσω σαν ΠΑΟΞής από τον ιδιοκτήτη μου, που δεν τον βλέπω. Μα θέλω να τον ακούσω όπως τον ακούν οι παίκτες. Πούντος. Δεν είναι κακό. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι μετά το πρωτάθλημα και την αλλαγή της κυβέρνησης και τη δύναμη που έχει πάρει ο Ολυμπιακός από όλα αυτά που γίνανται και τον Αυγενάκη και την πολυδιοκτησία, ότι μας έφεραν πάρα πολύ πίσω, δεν υπάρχει ΠΑΟΞης που δεν το καταλαβαίνει και δεν το ασπάζεται αυτό. Μόνο αν είναι άσχετος. Αλλά θέλουμε να ξέρουμε και πού προχωράμε σήμερα και ποιο είναι το όραμα της επόμενης μέρας. Αυτό το τράβημα του χειροφρένου μέχρι πού φτάνει? Ελπίζω ότι γίνομαι κατανοητός αυτά που λέω. 100%. Γι' αυτό δεν έκανα μόνο μια προσπάθεια. Και πάλι σου λέω ότι πες ότι δεν είναι το παιχνίδι το μεθαύριο. Πες ότι ο ΠΑΟΚ περνάει. Δεν είναι το θέμα. Θα παίξει αύριο Άρης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα θα έρθει ο Άρης Πάνοπλος. Δεν έχεις να τον κερδίσεις. Έχεις θέμα. Τι θα κάνεις, θα ξαναχάσεις? Μα θα ξανά έχεις το θέμα μπροστά σου. Στο περσινό του μπήκαν μέσα. Φέτος το ΠΑΟΚ Άρης τι θα γίνει? Ας δούμε λίγο πιο πέρα. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει εγκράτεια και φυσικά πρέπει να βουτάμε το μυαλό πριν να κάνουμε οτιδήποτε και φυσικά και φυσικά. Αλλά έχει και η άλλη πλευρά ένα δίκαιο. Λέει, ρε παιδιά, πέστε μας πού πάμε. Και τι περιμένουμε. Τι να περιμένει ο ΠΑΟΞης. Τι περιμένει. Και πάλι μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον ξέραμε και τον αγαπήσαμε πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Σαββίδη. Πάρα πολύ. Και με αυτά που είπε και με αυτά που έκανε. Γιατί δεν έκανε λίγα, έκανε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Φαίνεται όμως ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει οπισθοχώρηση. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Στο οικονομικό, στο αγωνιστικό, στο εξωαγωνιστικό, στην ΕΠΟ, παντού. Ο ΠΑΟΚ έχει πάει 2-3 βήματα παραπίσω. Δεν το αμφισβητούν αυτό, πιστεύω ότι και οι ίδιοι τους. Και να ζητάμε τώρα ευθύνες από τους υπαλλήλους, επειδή δεν θέλουμε ας πούμε να τα βάλουμε τον Ιβάν, μα είναι εύκολο. Εύκολο ένα ο Γκαγκάτσης, ο Κυρκίνο, ένας ο άλλος, ο Μπότολς. Μα ο ΠΑΟΚ έχει ιδιοκτήτη που χαράσει το σήμερα και το αύριο. Αυτός έχει αυτούς τους υπαλλήλους εκεί, σε αυτό λογοδοτούν, αυτός πρέπει να πει το τι θα γίνει και αυτός πρέπει να ανταμείψει ή αντίστοιχα να τιμωρήσει. Ο κόσμος τον ανταβάζει με το Μπανάκα ή με το Ζαγόρα. Μα είναι εύκολο αυτό. Μα δεν είναι όμως η λύση. Υπάρχει ιδιοκτήτης και μάλιστα ισχυρός, πανίσχυρος, που έχει βάλει πολλά λεφτά στο σύλλογο. Έχουμε όμως και την ανάγκη της επικοινωνίας. Έχουμε και την ανάγκη της οριοθέτησης των στόχων. Ο κόσμος αγαπάει με συνέστημα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι συνέστημα και ο Άρης είναι συνέστημα.
που οι ομάδες είναι συνέστημα, ο κόσμος αγαπάει με ανιδιοτέλεια μεγάλη. Αλλά θέλει να ξέρει και τι του γίνεται. Αυτά, Γιώργο. Σαντίνε, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ήσουν αυτό που έπρεπε να ακουστεί στον αέρα.